Η ελληνική κοινωνία απειλείται από ένα γενικευμένο κύμα εκατοντάδων χιλιάδων πληστηριασμών εξαιτία των επιλογών τη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Με την κατάργηση κάθε προστασία τη πρώτη κατοικία, με τον πτωχευτικό νόμο, με το αποτυχημένο εξοδικαστικό και το σχέδιο Ηρακλή, η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει μια οριακή συνθήκη για χιλιάδε νοικοκυριά και επαγγελματίε. Η πρόσφατη απόφαση τη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ως φαίνεται, έρει ακόμα και την ελάχιστη δυνατότητα προστασία των δανειοληπτών να ανακόπτουν πληστηριασμού που διενεργούνται από σερβισερς. Την ίδια ώρα, με την έκρηξη των επιτοκίων, ακόμα και οι μέχρι σήμερα ενήμεροι δανειολήπτε κινδυνεύουν άμεσα με πληστηριασμού. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα οργανωμένο σχέδιο με στόχο τη μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου που έχει ποτέ συμβεί από τα λαϊκά και στρώματα προς τα φαντς του εξωτερικού και της τράπεζας. Αυτή η εξέλιξη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Καλό τον κύριο Μητσοτάκη άμεσα, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, να αναστείλει κάθε πληστηριασμό πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης μέχρι τις εκλογές. Και δεσμεύομαι ότι η πρώτη νομοθετική πράξη της επόμενης προοδευτικής κυβέρνησης θα είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας και η δυνατότητα ρύθμισης των χρεών για όλους τους πολίτες.